Γεια σας! Καλώς ήρθατε σε ένα νέο βίντεο από το κανάλι «Παίξτε μαζί μου παιχνίδια για παιδιά». Μουντιάλ έχουμε στη Ρωσία. Έχουμε εδώ το βιβλίο με τα αυτοκόλλητα. Όπως βλέπετε εδώ υπάρχουν όλες οι ομάδες και φυσικά οι παίκτες που υπάρχουν σε αυτές τις ομάδες. Έχω λοιπόν αυτό το πολύ ωραίο βιβλίο και έχω ένα ολόκληρο πακέτο με τα αυτοκόλλητα. 100 συσκευασίες λοιπόν αυτοκόλλητα. Μέσα περιέχουν νομίζω γύρω στα 5 αυτοκόλλητα, κάπου εκεί πιστεύω. Εδώ έχω ακόμα μία συσκευασία, είναι από την εταιρεία Panini. Και φυσικά θα ανοίξουμε όλα αυτά τα αυτοκόλλητα, όλες αυτές τις συσκευασίες με τα αυτοκόλλητα, για να δούμε τα περιεχόμενα. Και φυσικά θα τα βάλουμε σε αυτό το βιβλίο για το Μουντιάλ και το ποδόσφαιρο. Πάμε λοιπόν να αρχίσουμε. Όπως καταλαβαίνετε θα είναι μεγάλη η πορεία μας. Ανοίγουμε λοιπόν το πρώτο φακελάκι και για να δούμε τι περιέχει μέσα. Τα πρώτα μας αυτοκόλλητα, όπως βλέπετε εδώ, είναι 5 στον αριθμό. Το έχει μία ομάδα, το αυτοκόλλητο μία ομάδας. Εδώ ένας παίκτης της Πορτογαλίας, ο Τζέσε Λίνγκαρντ, νομίζω είναι της Αγγλίας. Εδώ έχουμε Περού, όπως μπορώ να δω, ο Αντρέ Καρίλο, και το επίσημο αυτοκόλλητο της Σερβίας. Πάμε να δούμε τώρα στο επόμενο πακέτο τι θα δούμε μέσα. Εδώ έχουμε την Ισία, Κολομβία, παίκτες δηλαδή από αυτές τις ομάδες, τον Αχμέτ Χασάν, Πολωνία, Γερμανία, ο Μαρουάνε Φελάνι, κάπως έτσι λέγεται, δεν ξέρω. Μπορείτε να μας γράψετε κάποιο κάτω στα σχόλια ποιος είναι ο αγαπημένος σας παίκτης και από ποια ομάδα και φυσικά ποια ομάδα θέλετε να νικήσει στο Μουντιάλ. Επόμενο τώρα φακελάκι. Για να δούμε εδώ ποιους παίκτες έχουμε. Ο Μάρκο Ασένσιο. Εδώ έχουμε το στάδιο. Ο Αντμίρ. Δανία. Ο Κάσπερ Σμέιτελ. Και ένα πολύ ωραίο φωτογραφικό ντοκουμέντο από το 1930. Το οποίο θα το βάλουμε εδώ. Επόμενο λοιπόν φακελάκι, έχουμε τον Άντριεν Ράμπιοντ, Γαλλία, Αμπντουλάρ Αλζόρι, ο Νάγκετς, Ρικάρντο Ροντρίγκες και Σαμάν Γκόντος και άλλοι παίκτες. Εντάξει, είναι πολύ διασκεδαστικό αυτό, έτσι. Μου αρέσει πάρα πολύ να ανοίγω όλα αυτά τα υπέροχα φακελάκια. Εδώ έχουμε τον Άντι Πόλο, ο Κούμπο, Μιροσλάβ Κλοζέ, Γερμανία, Legends, στους θρύλους, Φιλίπε Λουίς, ο Βάρντι, και τώρα θα τα ανοίξω λίγο πιο γρήγορα τα υπόλοιπα φακελάκια.
Thank you.
Thank you.
Ήταν μια κουραστική διαδικασία, έχω ανοίξει όλα τα πακέτα, τα ακόμα και αυτό εδώ πέρα, 100 συνολικά στον αριθμό, έχω βγάλει από μέσα όλα τα αυτοκόλλητα, εδώ όπως βλέπετε ήταν το τελευταίο μου, με κάποιους από τους τελευταίους παίκτες. Εδώ έχουμε τα αυτοκόλλητα με τις ομάδες, με τα σύμβολα των ομάδων, καθώς και κάποιους από τους θρύλους, τα ειδικά αυτοκόλλητα, όπως μπορείτε να τα δείτε εδώ. Αυτό το συγκεκριμένο αυτοκόλλητο μου έκανε εντύπωση, γράφει επάνω Legends, θρύλοι του αθλήματος, εδώ της γερμανικής ομάδας, η Βραζιλία που το έχει πάρει αρκετές φορές το παγκόσμιο κύπελο. Το παγκόσμιο κύπελο, όπως μπορείτε να δείτε. Η Γερμανία το 2014. Ο Κλος, γερμανός παίκτης, θρύλος. Το 1930, Ουρουγουάι. Και φυσικά πάρα πολλά αυτοκόλλητα τα οποία θα τα βάλουμε σε αυτό το τέλειο βιβλίο. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Εάν σας άρεσε μπορείτε να πατήσετε απλά μου αρέσει, να μας αφήσετε από κάτω το σχόλιο σας και φυσικά μην ξεχάσετε να κάνετε δωρεάν εγγραφή στο κανάλι μας. Μπορείτε λοιπόν, όπως σας έχω πει και πριν, να γράψετε κάτω στα σχόλια τον αγαπημένο σας παίκτη και φυσικά ποια ομάδα θέλετε να νικήσει στο Μουντιάλ. Θα τα πούμε σύντομα με ένα επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, γεια σας!